Καλημέρα από το γεροκομείο Αθηνών. Άλλο θέμα ήρθαμε να καλύψουμε εδώ και δυστυχώς άλλο θέμα μας προέκυψε στην πορεία, καθώς πριν από λίγα λεπτά ένας ηλικιωμένος που φιλοξενούταν εδώ στην πτέρυγα Εστία στο γεροκομείο αυτοκτόνησε με κυνηγητική καραμπίνα. Με καραμπίνα μέσα στο γεροκομείο. Πού βρήκε την καραμπίνα? Τι λες, ρε παιδάκι. Πού την βρήκε την καραμπίνα, ρε Βασίλη? Πού βρήκε το τουφέκι, ρε παιδί, μέσα στο δωμάτιο? Έχω κοντά μου την νομική σύμβουλο του Ιδρύματος, την κυρία Μέρη Στραϊκούρη, την φιλοξενούμενη την κυρία Ροδούλα Γρηγοριάδου και τον πρόεδρο των εργαζομένων, ναι, τον Δημήτρη Παπαχρήστο. Να ξεκινήσω από την κυρία Σταϊκούρη. Μήπως μπορεί να μας βοηθήσει να μας πει πού τη βρήκε την καραμπίνα καταρχήν ο ηλικιωμένος? Γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος, τι ξέρουμε? Καλημέρα. Ακούστε, καλή σας μέρα καταρχήν. Εγώ έχω να σας πω ότι το συγκεκριμένο γεγονός είναι και για μας καινούριο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο χώρο του γυροκομείου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε τις συνθήκες, ούτε το γιατί. Το ιστορικό όμως αυτού του ανθρώπου είναι ότι φιλοξενούνταν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είναι από τους τακτικούς τροφίμους του γυροκομείου. Είχε κάποια οικονομικά προβλήματα, βρέθηκε χωρίς σπίτι. Τον περιμάζεψαν ουσιαστικά και διέμενε, φιλοξενούνταν εδώ στο γεροκομείο, στο χώρο της Εστίας. Προφανώς τα οικονομικά προβλήματα ήταν δυσβάσταχτα, δεν ξέρω τι άλλες. Πόσο χρόνο ήταν, Ήτανε γύρω στα 70, χωρίς να μπορώ να σας το βεβαιώσω. Δεν ήτανε πάντως η περίπτωση του τροφίμου του γυροκομείου, που από ψυχολογικούς ή άλλους λόγους, προφανώς υπήρχαν κάποιοι ψυχολογικοί λόγοι, φαντάζομαι οι ίδιοι με όλους αυτούς που έχουν οι άνθρωποι της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να μεταφέρω την θλίψη του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε λίγο θα είναι και ο Πρόεδρος εδώ, θα μπορέσει να τοποθετηθεί για αυτά τα θέματα που πλήττουν το χώρο και την κοινωνία γενικότερα της Ελλάδος, γιατί και το γυροκομείο είναι ένα κομμάτι της. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω? Πώς βρέθηκε αυτός ο 70χρονος, μόλις 8 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, πώς βρέθηκε εκεί? Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου φιλοξενείται για 2 μήνες. Στο χώρο του γυροκομείου. Με τα υπάρχοντά του. Με τα υπάρχοντά του, ναι. Προφανώς τα υπάρχοντά του μπορεί να ήταν και η καραμπίνα. Ναι, και πόσο προσωπικό διαθέτει αυτή τη στιγμή και τι προϋπολογισμό έχει το γυροκομείο και πόσους γέρους φιλοξενείτε και πόσα κτίρια έχετε κλείσει? Λοιπόν, ο προϋπολογισμός αν εννοείται του ίδιου του σωματείου. Του σωματείου. Γιατί δεν επιχορηγείται από κάποιο κρατικό ή άλλο φορέα. Ο προϋπολογισμός είναι μείον, να σας το πω απλά. Χρωστάει πάρα πολλά χρήματα, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν έχει ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα, συνεπώς δεν μπορεί να κάνει μεταβιβάσεις. Οι όποιες μισθώσεις από τις οποίες και ζει είναι προβληματικές, διότι οι άνθρωποι υποφέρουν, δεν μπορούν να πληρώσουν, φεύγουν, εξαφανίζονται. Το προσωπικό είναι πληρωμένο? Όχι, βέβαια δεν είναι πληρωμένο. Πόσο καιρό είναι απλήρωτο το προσωπικό? Το προσωπικό άρχισε να έχει προβλήματα στη μισθοδοσία του από το 2010. Έκτοτε γίνονται σταδιακές καταβολές. Ακολουθήσανε βέβαια όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Ναι, το ξέρω. Έχω έρθει στο γυροκομείο, τυχαίνει να το γνωρίζω. Ναι, με ρωτήσατε. Να μας πει 2 κουβέντες και ο Πρόεδρος των Εργαζομένων, ο κ. Παπαχρήστος. Καλημέρα σας. Καλώς το, ναι. Το γυροκομείο Αθηνών αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό ζητάμε και τη βοήθεια από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία βέβαια παρενέβησαν και σταμάτησαν τη μετακίνηση, προσπαθεί να κλείσει ένα κτίριο, το Βασίλισσα Όλγα, το οποίο είναι λειτουργικό, το οποίο είναι νόμιμο, και μεταφέρει τους ηλικιωμένους στο κτίριο Εστία και Κονσόλιο. Το κτίριο Εστία δεν έχει καν πυρανίγνευση, πυρασφάλεια και δεν έχει άδεια λειτουργίας. Λειτουργεί παράνομα τόσα χρόνια. Τα εκατομμύρια των κληροδοτημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο γυροκομείο Αθηνών θα έπρεπε να πάνε στις κτηριακές υποδομές και σήμερα να μιλάμε για μια διαφορετική μορφή του γυροκομείου Αθηνών. Πόσα διοίκηση... χρόνια όπως σήμερα, παιδιά, εδώ πέρα, τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση ακούω, δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα σημαντικό με το θέμα της νομοθεσίας. Πρέπει και εξετάζει το Υπουργείο, σε συνεργασία με διάφορα σωματεία, συλλόγους, ιδρύματα, εξετάζει την αλλαγή του νομικού πλαισίου, γιατί αυτή τη στιγμή το κράτος δεν μπορεί επί της ουσίας να παρέμει. Παιδιά, αυτό τώρα μου βρείτε ένα κρατικό γυροκομείο σε αυτό τον τόπο, ένα κρατικό γυροκομείο, μια κρατική φοιτητική εστία της προκοπής,
άμα μου βρείτε ένα κρατικό ίδρυμα αποκατάστασης, άμα μου βρείτε ένα κρατικό ίδρυμα υποδοχής αυτών των ανθρώπων, θα ανοίξουμε μια συζήτηση με ταξικό πρόσημο. Γι' αυτό και ήταν πάγιο αίτημά μας να γίνει δημόσιο το γυροκομείο Αθηνών από το 2008 και μετά που έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα. Ήταν πάγιο αίτημά μας να γίνει δημόσιο Λάστε. Και η τεράστια περιουσία των χιλίων ακινήτων να περάσει στο δημόσιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αντιευρωπαϊκό αίτημα είναι, παιδί μου, αυτό. Η Ευρώπη θέλει ιδιωτική πρωτοβουλία και στα γερατιά. Να μας πει μια κουβέντα και η κυρία Γρηγοριάδου, στα γρήγορα. Ναι. Εγώ ήμουν στη Βασίλισσα Όλγα, το περίπτερο που θα ετοιμαζόταν να κλείσει σε μια εβδομάδα. Παίρνανε 2, 3, 4, 5 άτομα και μέσα σε αυτά ήμουνα κι εγώ. Σε κανένα άλλο περίπτερο δεν χώραγα να μπω. Είμαι φιλοξενούμενη. Έφυγα από το ΚΑΠΑΠΣ που ήμουνα 30 χρόνια. Με έφερε ο κύριος Κακλαμάνης και ευχαριστώ πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο που με φιλοξενεί εδώ, αλλά ήταν το μόνο δωμάτιο και περίπτερο που μπορούσα να μείνω και να μένω ανθρώπινα. Εκεί που με πηγαίνανε ήταν να είμαι σε ένα κρεβάτι φυτό. Όπως με βλέπετε, μπορώ και εξυπηρετούμε με το αναπηρικό μου αμαξίδιο. Το περίπτερο είναι πάρα πολύ ωραίο, ανανεκισμένο, είναι σύγχρονο και ήταν αμαρτία να κλειστεί. Και θα ήμουν αναγκασμένη να κοιμάμαι έξω, στο δρόμο, γιατί δεν χώραγα πουθενά. Το περίπτερο εστία που είναι από πίσω μου, δεν θα μπορούσα να μπω, γιατί αυτό πρέπει να πληρώνεις κάποια χρήματα. Εδώ μπήκα σαν άπορη γιατί το καταστατικό τους είναι να είναι πτωχοκομείο, γεροκομείο. Και έτσι μπήκα μέσα και λέω και πάλι ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο που μου συμπαραστάθηκε πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει Βασίλη, θα τα ξαναπούμε τώρα, δούμε και τι έγινε και με τον Γεροντάκο. Είναι φοβερή, ζωφερή, πραγματικά. Είναι θέμα.